Καλημέρα κύριε Σιώρα. Καλή σας μέρα και ευχαριστούμε για τη φιλοξενία. Να είστε καλά κύριε Σιώρα. Άκουσα πριν την αγωνία των συναδέρφων, γιατί το ρεπορτάζ που κάνατε ήταν από τον Ευαγγελισμό, από τη συνέντευξη που έδωσαν χτες οι δικαιωμένοι συνάδελφοι στα πλαίσια της δράσης του σωματείου μας. Τα πράγματα είναι πραγματικά πολύ δύσκολα. Και αυτό που είπε, για μία ακόμη φορά, πραγματικά έχουν δυσκολέψει ακόμα. Ποτέ στον Ευαγγελισμό από την αρχή της πανδημίας δεν ήταν τόσο δύσκολα. Και τι εννοώ? Έχουμε, για να το κάνουμε πιο έτσι παραστατικό με αριθμούς, έχουμε 45 κρεβάτια μεθ COVID. Είναι και τα 45 γεμάτα. Έχουμε 12 κρεβάτια non-COVID, που πάνε οι πολυτραυματίες, τα εγκεφαλικά επεισόδια, άνθρωποι που χειρουργούνται και θέλουν μονάδα. Τα επίγοντα. Όχι, όχι. Α. Και τα επίγοντα, ναι. Είναι όμως 12 κλίνες non-COVID. Μάλιστα. Και το πρόβλημα είναι ότι αυτή τη στιγμή τις καταργούν και τις μετατρέπουν σε COVID. Μάλιστα. Σημαίνει ότι ενώ πανηγύρισαν διθυραμβικά ότι θα έχουμε 12 νέες κλίνες στον Ευαγγελισμό, αυτομάτως αποκλείονται από τον Ευαγγελισμό οι πολυτραυματίες, οι χειρουργικοί άρρωστοι που θέλουν μονάδα, ένα εγκεφαλικό επεισόδιο, μια εγκεφαλική αιμορραγία. Δεν έχουμε non-COVID meth αυτή τη στιγμή, το μεγαλύτερο νοσοκομείο της χώρας. Μάλιστα. Και σε ό,τι αφορά τις απλές κλίνες, χτες στη Γενική Εφημερία είχαμε πάνω από 60 νέες εισαγωγές, ρεκόρ για τις εισαγωγές COVID στον Ευαγγελισμό σε απλές κλίνες. Είχαμε διασωληνωμένη σε κοινό θάλαμο COVID. Δεν ξέρω την κατάληξη, άκουσα ότι κάποιος είπε ότι πέθανε, αυτό δεν το γνωρίζω. Μάλιστα. Αλλά ότι ήταν διασωληνωμένος ασθενής και ράτζα COVID για πρώτη φορά. Μάλιστα. Και από τα 170 κρεβάτια τα 150 περίπου είναι γεμάτα. Δηλαδή είμαστε σε οριακή κατάσταση. Και όλες αυτές οι δωρεές που ακούμε κύριε Σιώρα, οι δωρές πέρα φορητών κλινών, μεθ και τα λοιπά και τα λοιπά και τα λοιπά. Μα κοιτάξτε να δείτε τώρα, οι δωρές είναι μια άλλη ιστορία που δεν είναι της ώρας να τη σχολιάσω. Ωραία. Θέλω να πιστεύω ότι οι δωρές είναι ένα πολύ μικρό μέρος από τα προνόμια που έχουν πάρει όλοι οι επιχειρηματίες, τίποτα άλλο. Αλλά ακόμα και αυτό δεν έχει αξιοποιηθεί. Το πρόβλημα είναι από εδώ και μπρος τι θα γίνει. Γιατί τι θα γίνει με το τρίτο κύμα, με την πληρότητα που έχουν τα μεγάλα νοσοκομεία της χώρας, δηλαδή και ειδικά στην Αττική, Γεννηματάς, Νίκαια, Αττικό, Ευαγγελισμός, Σωτηρία, Παμακάριστος, πού θα νοσηλεύονται? Αυτό το οποίο θα νοσηλεύονται τα μη COVID περιστατικά. Δηλαδή ένας καρδιοπαθής με καρδιακή ανεπάρκεια, είτε φοβάται, είτε δεν υπάρχει κλίνη, είτε, ναι, είτε. Το συναντήσαμε και πέρσι αυτό. Το συναντήσαμε, όχι σε τόσο μεγάλο βαθμό. Βέβαια. Εντάξει. Αλλά αυτό το οποίο θα δώσει άμεση λύση ή μια ανακούφιση, εν πάση περιπτώσει, είναι η επίταξη. Και όταν λέμε, κύριε Λεάνη, επίταξη, εννοούμε πραγματική επίταξη. Πραγματική επίταξη, τι σημαίνει αυτό? Ότι μέχρι τώρα Έχουμε αυτή τη στιγμή περίπου 200 κλίνες ιδιωτικές. Δεν πρόκειται να γίνει όμως αυτό, κύριε Σιώρα, το ξέρετε πάρα πολύ καλά. Ναι, δεν πρόκειται να γίνει. Ναι, δεν πρόκειται. Δεν είναι στην πολιτική για να γίνει. Αυτοί λένε, οι κυβερνώντες και άλλα κόμματα της αντιπολίτευσης, ο ΣΥΡΙΖΑ, να γίνει αυτό, αλλά με αντιμυστία, δηλαδή ναι, με ενίκιο. Ναι. Με ενίκιο. Δεν επίταξε αυτό. Αυτό δεν είναι επίταξη, αυτό είναι υπενοικίαση κλίνης με 1.600 ευρώ. Και το είχαμε σε δύο κλινικές στη Θεσσαλονίκη το προηγούμενο. Ναι, και ούτε και καν λειτουργήσε αυτό, ναι, ακόμα και στην περίοδο. Βοήθησαν όμως να αναστηθούν αυτές οι δύο κλινικές γιατί ήταν οικονομικά καταστραμμένες. Λοιπόν, αυτό το οποίο πρέπει να γίνει είναι αυτό, η επίταξη που σας είπα, ειδικά των ΜΕΘ. Και δεύτερον, υπάρχουν νοσοκομεία ιδιωτικά τα οποία υπολειτουργούν, υπάρχουν κρατικά νοσοκομεία που υπολειτουργούν και υπολειτουργούν λόγω έλλειψης προσωπικού. Σωστά. Αυτή τη στιγμή λοιπόν το επίγον είναι να ανοίξουν κλίνες ιδιωτικές ή δημόσιες και ιδιωτικές να επιταχθούν. Το δεύτερο είναι να προσληφθεί το προσωπικό που πρέπει να λειτουργήσει αυτές τις κενές κλίνες που είναι τουλάχιστον στο δημόσιο, ναι, διότι έχουν κλείσει 15 νοσοκομεία τα τελευταία χρόνια. Σωστά. Τι κάνουμε εδώ και ένα χρόνο αφού τα βλέπαν όλα αυτά τα πράγματα? Έστω και σταδιακά θα πρέπει να ανοίξουν αυτές οι κλίνες. Το τρίτο είναι η αποσυμφόρηση στους χώρους εργασίας, γιατί από ό,τι απεδείχθη δεν είναι ούτε οι διαδηλώσεις εστία μετάδοσης
ούτε οι σωστά εφαρμοσμένες εκπαιδευτικές διαδικασίες εστία μετάδοσης, δηλαδή τα παιδιά πάνω από 25 μεταδίδουν, τα παιδιά κάτω από 15 δεν μεταδίδουν. Mm. Αυτό έχει ολοφάνερα αποδειχθεί. Mm. Και στην εκπαίδευση και στις μεταφορές και στους χώρους εργασίας, αλλά και στα νοσοκομεία. Mm. Δυστυχώς τα νοσοκομεία μας, επειδή δεν υπάρχει καλή χωροταξία και επειδή εκεί έρχονται όλοι οι ασθενείς θετικοί και αρνητικοί σε COVID, γίνεται διασπορά. Ναι. Για να σταματήσει ή να μειωθεί αυτό το πράγμα, πρέπει να λειτουργήσει πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας. Δηλαδή τα κέντρα υγείας πρέπει να ενισχυθούν, κάθε απλό περιστατικό να πηγαίνει εκεί, να κάνει το τεστ και, περιφερειακά. Και να αποσυμφορηθούν τα νοσοκομεία. Μόνο έτσι μπορεί να υπάρξει μείωση της διασποράς, ώστε να μπορεί να αντέξει το σύστημα. Διαφορετικά, έτσι όπως πάμε, πολύ φοβόμαστε. Μήπως δούμε και γήπεδα μπάσκετ να γίνονται κλίνες. Μάλιστα, να... καλά της Ισπανίας. Και στην Αμερική έγινε. Και στην Αμερική. Και είδαμε εκεί εκατοντάδες χιλιάδες νεκρούς και δεκάδες χιλιάδες νεκρούς. Για να μην φτάσουμε σε αυτό το σημείο που όλοι το ευχόμαστε και παλεύουμε, πρέπει να γίνουν αυτά που σας είπα. Και δεν τα λέω εγώ, δεν τα λέει ο Ευαγγελισμός, τα λέει η Ομοσπονδία μας, τα λένε ένα σωρό πρωτοβάθμια σωματεία. Και εν πάση περιπτώσει αυτή η ιστορία της ατομικής ευθύνης έχει εξαντληθεί. Πόσο άλλο ο κόσμος. Καλά, το έχει καταλάβει και η κυβέρνηση και δεν το αναφέρει πια, αν έχετε προσέξει. Ναι, πόσο άλλο. Γιατί ακόμα και στις διαφημίσεις το βλέπουμε. Μείνετε ασφαλείς, ναι, ναι. Ωραία. Και τα λοιπά. Ωραία. Και το να μείνεις ασφαλής θέλει και κάποια κατεύθυνση και θέλει και κάποιο προγραμματισμό. Μένω ασφαλής. Ωραία. Και... έτσι λοιπόν είναι η κατάσταση. Εμείς έχουμε κρούσει πολύ το κουδουνάκι. Του κινδύνου για πότε βλέπετε να ξεμπερδεύουμε από αυτήν την ιστορία? Εάν δεν μειωθεί η διασπορά, ναι. Δηλαδή τα στοιχεία της διασποράς είναι και ο δείχτης θετικότητας. Mm. Είναι και το πώς νοσηλεύονται, πώς χρειάζονται μονάδα, ναι. κτλ. Στοιχείο διασποράς είναι και πώς οι υγειονομικοί μολύνονται και μπαίνουν σε καραντίνα. Μάλιστα. Γιατί αν ας πούμε στον Ευαγγελισμό έχουμε 50 που έχουν μολυνθεί και άλλους 50 που έχουν έρθει σε επαφή μαζί τους, mm-hmm. και μπουν αυτοί 10-15 μέρες σε καραντίνα, αυτομάτως το νοσοκομείο έχει μείωση των εργαζομένων δυναμικού. 100%. Ποιος θα τους περιθάλψει? Άρα πρέπει να έχουμε αναπλήρωση αυτών των συναδέρφων και αυτού του προσωπικού. Δεν είναι μόνο γιατροί, είναι νοσηλευτές, είναι καθαρίστες, τραπεζοκόμες, είναι διοικητικοί. Είναι όλος ο κόσμος που δουλεύει, οι 3.000 που είναι στον Ευαγγελισμό, είναι εν δυνάμει σε κίνδυνο. Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε. Ναι, ολοκληρώστε για να κλείσουμε. Επομένως, πρέπει να γίνει και η αναπλήρωση αυτού του προσωπικού και με όλα αυτά τα μέτρα, τότε θα έχουμε πραγματική ύφεση και μείωση της διασποράς. Γι' αυτό δεν υπάρχει κάποια προβλέψιμη απάντηση σε σχέση με την ερώτησή σας, εάν δεν συμβούν αυτά. Μάλιστα. Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Σιώρα, για τον πολύτιμό σας χρόνο. Να είστε καλά. Και εμείς ευχαριστούμε για τη φιλοξενία. Γεια σας. Να είστε καλά.